Οι εργαζόμενοι και αν γυρίσουμε θα τους δούμε, αν γυρίσει η κάμερα θα τους δούμε ότι είναι συγκεντρωμένοι εδώ και μάλιστα προσφέρουν, αν γυρίσει η κάμερα, παρακαλώ να γυρίσει η κάμερα για να δούμε, προσφέρουν και φασολάδα με τις ματωμένες ποδιές τους συμβολικά να φοράνε. Είναι εδώ, βλέπετε, και πήγαινε και πιο κοντά μου για να είσαι κοντά και στις κυρίες, για να μην είσαστε απομονωμένοι, γιατί να είμαστε μακριά από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και διαδηλωτριών. Είναι εργαζόμενοι στο δρομοκαίτιο για την καθαριότητα, την φύλαξη και την εστίαση, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι, γιατί τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, βλέπετε ότι συμβολικά έχουν δέσει και τα χέρια τους. Δεν πειράζει αν είναι και άλλες κάμερες, παιδιά. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Όλοι το ίδιο ρεπορτάζ κάνουμε. Και αν εστιάσουν και στα αυτά που έχουν γραμμένα πάνω τους, να ρίξουν μια ματιά. Αν ακούει κανείς, χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Λίγο πιο εκεί, να δούμε και την άλλη. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Τα παιδιά μας πεινάνε. Έξωση από το σπίτι. Βλέπουμε ένα μεγάλο πινάμε γραμμένο επάνω σε ποδιές ακριβώς μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου Υγείας. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο. Καλημέρα σας. Ενώ θα βλέπουμε το πλάνο, θα μας λέει ο κύριος Γιαννάκος για μία ακόμη φορά. 5 μήνες απλήρωτες, 80 εργαζόμενοι από το δρομοκαίτιο. Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Δύο είναι τα προβλήματα των καθαριστριών του δρομοκαίτιου. Το πρώτο είναι η σύμβαση απασχόλησης με το δρομοκαίτιο και το δεύτερο είναι ότι είναι απλήρωτοι αρκετούς μήνες. Πριν είχαν τους εργολάβους που στην κυριολεξία τους έπαιναν το αίμα. Τώρα τους πίνει το αίμα το δημόσιο. Έχουν υπογράψει συμβάσεις έργου. Οι μισές πεντάωροι την ημέρα απασχόλησης με 450 ευρώ το μήνα και οι άλλες μισές με σπαστό ωράριο 5 ώρες το πρωί και 3 το απόγευμα με 650 ευρώ το μήνα. Άρη μου, αν μας ακούς, χωρίς να ενοχλήσουμε και τα άλλα συνεργεία που και αυτά την ίδια δουλειά κάνουμε και ο ίδιος σκοπός είναι και ο στόχος η δημοσιοποίηση των προβλημάτων αυτών των ανθρώπων και όχι ο ανταγωνισμός, πήγαινε προς τα εκεί να ακούσουμε και μία από τις κυρίες. Θα ήθελα να ακούσουμε μία από τις κυρίες. Να ακούσουμε και μία από αυτές τις γυναίκες. Καλό είναι να ακούμε τους. Με τις κυρίες, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε καιρό, μήνες απλήρωτοι. Στους 5 μήνες πήγαμε προχτές τον ένα. Ναι, και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι 5 μήνες. Πώς ζούμε. Αυτό το ξέρουμε μόνο εμείς. Εντάξει, αν μπορεί μία να βοηθήσει την άλλη από τις οικογένειές μας. Ρεύματα χρωστάμε, νίκια χρωστάμε. Στην κυριολεξία φυτοζωούμε. Και κυρία εδώ, και εσείς τον ίδιο εμείς αγώνα είμαστε κάνετε στην τραπεζία. Ναι, στην εστίαση. Τον ίδιο αγώνα κι εμείς. Όλες είμαστε το ίδιο. Όλες το ίδιο. Μία δυσκολία τις τελευταίες 5 μήνες. Μία δυσκολία, μία μεγάλη. Πολύ σημαντικό. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να ακουστεί αυτό. Ότι δεν δικαιούνται με τη σύμβαση που υπέγραψαν αναρωτική άδεια και κανονική άδεια. Πληρώνουν εισφορές στο ΙΚΑ για ασθένεια και δεν δικαιούνται άδεια. Με συγχωρείτε, αν αρρωστήσουν δηλαδή. Αν αρρωστήσει κάποια, να δείτε το παράδοξο. Όταν αρρωσταίνει κάποια, θα πρέπει να φέρει κάποια άλλη να κάνει τη δουλειά της και την πληρώνει η ίδια. Αυτό που λέτε είναι καταγεγραμμένο στη σύμβαση. Δηλαδή, εάν αρρωστήσει μία από τις κυρίες αυτές, είναι υποχρεωμένη να φέρει μία να κάνει την ίδια δουλειά που έκανε. Την ίδια δουλειά που έκανε η ίδια και να την πληρώνει, και θα την πληρώσει η ίδια. Και πληρώνει δεν το πιστεύω, αυτό, δεν το εισφορές στο ΙΚΑ για άδεια ασθένειας. Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνειά σας.